Το ζήτημα είναι θα παίζουμε με τους μέλη τους δε ή θα φτιάξουμε την Ελλάδα με τίσιο έλλειμμα 3% να επιστρέψει στις αγορές. Είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι είμαστε σήμερα εδώ, αλλά και όλη η Ελλάδα, θέλουμε η χώρα μας να απαλλαγεί από τα μνημόνια. Και γι' αυτό είπε η Ένωση Κεντρών ότι ο μόνος τρόπος απαλλαγής από τα μνημόνια είναι το κόψιμο των προνομίων της πολιτικής ελίτ και η ρήψη των παρών στους έχοντες και κατέχοντες, ώστε να αναπνεύσει ο απλός λαός. Όταν λέμε κόψιμο προνομίων της πολιτικής ελίτ, εννοούμε πάταξη της πολυθεσίας, γιατί δεν μπορούν κάποιοι Έλληνες πολίτες να έχουν 2-3 θέσεις όταν άλλοι δεν έχουν καμία και είναι άνεργοι. Πάταξη της δεύτερης τρίτης σύνταξης. Δεν μπορεί κάποιοι να παίρνουν 2-3 συντάξεις και άλλοι να είναι τελείως άποροι με καμία σύνταξη. Εφόσον η μία σύνταξη είναι πάνω από 800 ευρώ, πρέπει οι άλλες συντάξεις να κοπούν. Και αν έχουν πληρώσει εισφορές, δεν πειράζει. Οι εισφορές είναι υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων. Στην Αυστραλία, όσοι έχουν εισόδημα 3.000 δολάρια από ενίκεια, από τόπους καταθέσεων, από μερίσματα μνήμων εταιριών ή από το χρηματιστήριο, από όπου και αν έχουν 3.000 δολάρια το μήνα, χάνουν τη σύνταξή τους. Γιατί η σύνταξη έχει νόημα επιπτώματος να περάσει στα στερνά σου και όχι νόημα ότι πρέπει να την πάρεις όλο και καλά από ένα κράτος στοχευμένο και από ασφαλιστικά ταμεία που βρίσκονται σε κατάρρευση. Επομένως ζητούμε πάταξη της πολυθεσίας για να πιάσουμε κάποια άνεργη δουλειά. Ζητούμε σταμάτημα της δεύτερης τρίτης σύνταξης για να ανακουφιστούν τα ασφαλιστικά ταμεία, να μην χρειάζεται συνεχώς να κόβονται συντάξεις. Ζητάμε οι συνταξιούχοι που παίρνουν πάνω από 800 ευρώ το μήνα να μην μπορούν να εργαστούν. Διότι αν εργάζονται οι συνταξιούχοι, πότε θα πιάσουν δουλειά οι άνεργοι. Ζητάμε να κοπούν τα χρήματα των κομμάτων και να έρθουν στην των κομμάτων η μέθοδος των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία τη θεωρώ την καλύτερη. Δηλαδή, δεν παίρνουν από το κράτος ούτε ένα σέντ τα κόμματα και ο κάθε πολίτης μπορεί να δίνει στην Ένωση Κεντρών, στο Πασό, σε όλα τα κόμματα 500 ευρώ, 1000 ευρώ, να το γράφει στην προλογική του δήλωση ο πολίτης με διαφάνεια, να το γράφει και το κόμμα στα βιβλία του και να ανεβαίνει και στο ίντερνετ. Να το ξέρει και να όλος ο κόσμος να το γνωρίζει. Αυτή τη μέθοδο πρέπει να προτιμήσουμε, που είναι καθαρή, που είναι σταθερή, που ξέρεις ποιοι χρηματοδοτούν τα κόμματα. Εδώ έχουμε χρηματοδότηση από κράτος και χρηματοδότηση κάτω από το τραπέζι με μίζες από βιομηχάνους και εφοπλιστές και εργολάβους δημοσιονέργων. Αυτό το χάλι πρέπει να σταματήσει και είναι υπερκεφαλό για το κράτος και δεν απαντά τόσα πολλά λεφτά για την πολιτική. Επίσης πρέπει να κοπούν από την φυλή 1.700 διορισμένοι που είναι συγγενείς των βουλευτών, αλήθεια, παιδιά, να απολυθούν αμέσως. Δεν επιτρέπεται να έχει την κόρη που είναι ποτέ και φίλος μου. Αλλά δεν επιτρέπεται να έχει την κόρη που διορισμένη στην κοινωνία ή ο κύριος Σιούφας ή ο κύριος Καρατζαφέρης ενώ παίρνει 6 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος, διόρισε 8 άτομα να τους είναι, να είναι υπάλληλοι στην Βουλή. Όπως ο Παπαδρέος 40 άτομα, 17 ο Μητσοτάκης, άλλους στην χώρα, έκαναν τη Βουλή άσυλο ακολασίας διορισμού των συγγενών τους. Διεύθυραν το ναό της δημοκρατίας και πρέπει να τιμωρηθούν. Εγώ δεν λέω από κακία ότι πρέπει να απολυθούν από τη Βουλή τα 1.700 κομματόσκυλα συγγενείς των βουλευτών. Το λέω γιατί του κόσμου τα παιδιά είναι άνεργα και οι κύριοι διόρισαν τα δικά τους. Μπράβο! Επίσης, στην πολιτική υπάρχουν
κάπουν και σουλατσάρουν ανά την Ελλάδα 12.000 αποσπασμένοι και μετακλητοί του δημοσίου. Οι οποίοι τι κάνουν, άλλοι είναι σε υπουργεία υποτίθεται, άλλοι σε βουλευτές, άλλοι σε κόμματα. Πέρυσι μας ζητούσε η Τρόικα 15.000 άτομα να μπουν σε εφεδρεία. Και εμείς είχαμε 12.000 αργόμισθους αποσπασμένους. Και δεν κάναμε τη σοφάριση να πούμε αυτοί οι άνθρωποι αυτοί είναι αργόμισθοι και τους πάει ο μισθός σπίτι και δεν προσφέρουν, ας είναι οι πρώτοι που βγαίνουν στην εφεδρεία. Ψάχναμε άλλους που είναι έτοιμοι σε σύνταξη. Και ποιο κέρδος είχε το δημόσιο αν ένας που είναι έτοιμος να βγει σε σύνταξη και του μένουν 5-6 μήνες να βγει σε εφεδρεία. Κανένα. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου έγινε γελία. Διότι ενώ πάλευε να μειώσει τις δαπάνες, κορόιδευε και τους ξένους και τις Έλληνες και τον εαυτό της. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι παρελθόν. Αλλά αυτό δεν φτάνει για μένα. Παρελθόν πρέπει να γίνει ο αρρωστημένος, ο σάπιος δικοματισμός. Παρελθόν πρέπει να γίνει και ευχές και οι απάντες. Με τα μέτρα που σας περιέγραψα, αρχής γεννημένης από την πάταξη της διπλοθεσίας, την πάταξη της δεύτερης τρίτης σύνταξης, την απαγόρευση στους συνταξιούχους που λαμβάνε πάνω από 800 ευρώ να εργάζονται, το κόψιμο των χρημάτων των κομμάτων, την απόλυση από τη Βουλή των 1.700 υπαλλήλων συγγενών των βουλευτών και την επιστροφή των 12.000 αποσπασμένων στις υπηρεσίες τους, μαζί και με την κατατοίμηση μείωση του μισθού όλων των αιρετών από πρώτων δημοκρατίας μέχρι και τον τελευταίο Μητροπολίτη και Δήμαρχο. Η Ελλάδα θα έχει μείωση να απαντάνε και θα έχει μείωση που δεν θα μπορούν οι ξένοι να την αντιμετωπίσουν. Και αν με αυτά τα μέτρα λένε, ρωτούν, κύριε Λεβέντη, έχετε κάνει μελέτες ότι με αυτά τα μέτρα η χώρα γυρίζει στο 3%, άρα ξαναβγαίνει στις αγορές. Δίνω την απάντηση. Και αν με αυτά τα μέτρα, που εγώ πιστεύω ότι είμαστε στο 3, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν είμαστε στο 3, και είμαστε στο 6, στο 7% επίσης περίπου, και αν χρειαστεί να μπουν χαράτσια στα σπίτια για να κατεβάσουμε το έλλειμμα στο 3%, και αν χρειαστεί να κόψουμε μισθούς και συντάξεις, η Ένωση Κεντρών δίνει τη δική της πρόταση. Μισθοί και συντάξεις θα κοπούν μόνο σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα. Μπράβο, Πρόεδρε! Το πρώτο και το δεύτερο σπίτι κάθε οικογένειας δεν θα έχει καράσει και αυτό το εγγυάται η Ένωση Κεντρών. Καθήκια. Με 10-20 βουλευτές θα πιάσετε ένα 4-5%. Καθήκια μας έχουν άδεια. Ο Καλαμποτέλης βγήκε και δεν έκανε τίποτα. Ο Καλαμποτέλης βγήκε στη Βουλή και δεν έκανε τίποτα. Εννοώ βέβαια ότι μιλώ για άλλους βουλευτές. Μετά μήπως κόψει την άνοδο της Χρυσής Αυγής.